Ήταν μια κατάθεση η οποία παρά τις προσπάθειες της υπεράσπισης για να συσκοτήσουν, να λιώσουν, να συγκρίνουν, να μεθοδεύσουν έτσι παραλληλισμούς και μεθοδεύσεις τέτοιες, έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα δηλαδή πραγματικά το δικαστήριο με μια ορθή διαδικασία περιοριζόμενο στα πάντα σε αυτό που σήμερα εξετάζεται και που είναι οι συγκεκριμένες αξιόπινες πράξεις και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κατηγορούνται, θεωρώ ότι η όλη αποδεικτική διαδικασία και μέσω αυτής της κατάθεσης συνετέλεσε να θεμελιωθεί και να θεμελιώνεται συνεχώς το παραμεικτικό πόλεμο. Πρώτον, αναδείχθηκαν από τις καταθέσεις αυτές η ιδεολογική βάση της Χρυσής Αυγής, που είναι ο ναζισμός-φασισμός, το οποίο αποτελεί και τη βάση της παραγωγής των αξιοπρεπών πράξεων. Δηλαδή, στα πλαίσια αυτής ακριβώς της ιδεολογικής αντίληψης που έχει η συγκεκριμένη κλιματική οργάνωση, δηλαδή το κόμμα της Χρυσής Αυγής προκειμένου, είναι αυτή η παραγωγή των αξιόπινων πράξεων, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί, δηλαδή η δολοφονία του Παύλου Κουφίσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας των εργατών των δικαστήριων και η απόπειρα ανθρωποκτονίας των στελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ που εξετάζεται τώρα στο πέραμα. Μέσα επιπλέον από αυτές τις καταθέσεις, πέρα από το ιδεολογικό δηλαδή στοιχείο το οποίο αναδείχθηκε όπως και στις προηγούμενες φυσικά εξετάσεις, τον προηγούμενο μαρτύρο στις προηγούμενες υποθέσεις, αποδείχθηκε το οργανωμένο της εγκληματικής δράσης, δηλαδή η δράση, ο τρόπος δράσης, η εκπαίδευση, οι προμελετημένες ενέργειες, οι σχεδιασμένες ενέργειες και οι οργανωμένες ενέργειες των τακμάτων εφόδου, τα οποία πραγματοποίησαν αυτές τις αξιόπινες πράξεις, ο χρόνος δράσης αυτών των τακμάτων εφόδου, που σε όλες τις περιπτώσεις, να μην μας διαφεύγει, ήταν τα μεσάνυχτα, η εκπαίδευσή τους, ο οπλισμό τους, δηλαδή τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησαν, που ήταν όπλα, ικανά και πρόσφορα για να πλήξουν τους αντιπάλους τους, δηλαδή τα θύματά τους, και να τους προξενήσουν και ικανά να προξενήσουν το θάνατο αυτών, που ήταν και ο σκοπός εξάλλου των ανθρώπων που δέχτηκαν αυτές τις βίαιες επιτάσεις, δηλαδή, τόσο των αλλιών όσο με τους τελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Και φυσικά είχαμε και την προφωνία του Παύλου Πίσα με τον τρόπο τον οποίο έχουμε πει και στο παρελθόν. Mm-hmm. Δηλαδή, αναδείχθηκε το προσχεδιασμένο, το προμελετημένο, το οργανωμένο, η εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων που συμμετείχαν και φυσικά αναδείχθηκε η οπλοφορία αυτών των ανθρώπων με ιδιοκατασκευές τέτοιων όπλων που ήταν ικανά να πλήξουν τα θύματα τους και να προκαλέσουν το θάνατο, κάτι που επιδίωκαν και ήθελαν ανά πάσα στιγμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Γκούτης σήμερα, ότι σκοπός τους ήταν να μας σκοτώσουν. Από τύχη δηλαδή, δεν βρισκόμαστε τώρα κάπου αλλού και είμαστε εδώ και καταθέτουμε. Επιπλέον αναδείχθηκε ότι υπάρχει δομή και οργάνωση στην εγκληματική αυτή οργάνωση, την Χρυσή Αυγή και η Ιεραρχία. Αποδείχθηκε η απόλυτη γνώση των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής του λαού, προκειμένου βουλευτή της περιφέρειας εκεί της Περάματος και της Β' Πειραιός, που ήξερε και από πριν, είχε προαναγγείλει ουσιαστικά με δικές του αναφορές, αλλά και κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αλλά και μετά αποδεικνύεται και αποδείχθηκε και αναδείχθηκε μέσα από σωρία ερωτήσεων της πολιτικής αγωγής εν συνόλο, δηλαδή τόσο του ΠΑΜ όσο και των αλλιέων, αλλά και της οικογένειας του Πίσα, ότι ήταν γνώστης, ήξερε και είχε προαναγγείλει αυτή την επίθεση, δηλαδή με την έννοια θα ξεκαθαρίσει το πέραμα από τους λακέδες του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Και φυσικά αναδείχθηκε ότι υπήρχαν επικεφαλής στην οργάνωση, κατονομάζονται και από το παραδοτικό βούλευμα, αναγνωρίστηκαν εξάλλου και συμμετείχαν σε όλες αυτές τις επιθέσεις που εξετάζονται. Και εκείνο το κυριότερο που αναδείχθηκε είναι ότι όλα αυτά τελούσαν φυσικά κάτω από την απόλυτη γνώση του αρχηγού της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, του κόμματος, δηλαδή του Νίκου του Μιχαλολιάκου.